Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με αντιπροσωπεία της Βουλής ξεναγείται στο Γενικό Νοσοκομείο Θώρακος και Νοσημάτων Σωτηρία, εκεί όπου σήμερα εγκαινίασε 50 νέες κλίνες εντατικής θεραπείας δωρεά της Βουλής των Ελλήνων. Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εάν δεν προσέξουμε όλοι, το σύστημα υγείας θα δεχθεί μεγαλύτερες πιέσεις και φυσικά είναι μια μεγάλη ανακούφιση για όλους μας ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε σημαντικά αυξημένο αριθμό εντατικών κρεβατιών. Ξεπεράσαμε τις διαφωνίες μας και τις διαφορές μας και συνεννοηθήκαμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το κίνημα αλλαγής εισηγήθηκε στον Πρόεδρο να μην είναι απλώς μια οικονομική δωρεά από την πλευρά των βουλευτών, αλλά να αξιοποιηθεί για την κατασκευή νέων κλινών εντατικής θεραπείας. Για πρώτη φορά στη χώρα μετά από πολλά χρόνια υπάρχουν κρεβάτια που τους περιμένουν αντί για το λυπηρό επαναλαμβανόμενο συμβάν το οποίο τόνισε ο κ. Πρωθυπουργός των τελευταίων χρόνων να συνιστά ένα ρουσφέτη. Ωστόσο, την ώρα που ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού καταρρύπτει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, σε σταθερά υψηλό επίπεδο με 438 νέα κρούσματα μόνο χθες, τώρα που η τήρηση των μέτρων είναι πιο αναγκαία από ποτέ, η ανεύθυνη στάση κάποιων είναι παροιμιώδης. Απόδειξη, εικόνες από το διήμερο που πέρασε. Στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου δεκάδες νέοι χωρίς την παραμικρή απόσταση παρακολούθησαν υπαίθρια παράσταση, ή στον προάβλιο χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, όπου έκαναν πάρτι 1.500 φοιτητές. Λογική, καμία. Όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη, όπου παρατηρείται μεγάλη αύξηση στα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο διάστημα. Μόνο χθες έφτασαν τα 78. Αυτό γίνεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο. Στην πρωινή σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό και ο Σωτήρης Τσιόδρας χτύπησε καμπάνα κινδύνου. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Δυτή Κώστα και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα με θέμα τη λήψη νέων μέτρων. Η αλήθεια είναι ότι βαδίζουμε σε μια αρνητικότερη τροχιά από αυτήν που βλέπαμε μέχρι τον Αύγουστο ή και τον Σεπτέμβρη. Ανεύθυνες συμπεριφορές καταγράφονται σχεδόν παντού. Στην Κοζάνη, την πρώτη περιφέρεια της χώρας που μπήκε σε καραντίνα, και ενώ οι κάτοικοι συνεχίζουν να υποβάλλονται σε τεστ. Προσέχω, επειδή βλέπω συχνά και τη γιαγιά μου. Κάποιοι εξακολουθούν να λειτουργούν σαν να μην υπάρχει τοπικό lockdown. Την Ιωλία μια χαρά περνάει τις 5 το πρωί για ύπνο. Ο Μητροπολίτης Σερβιών και Κοζάνης Παύλος κάλεσε μάλιστα τους πιστούς να κοινωνήσουν από την ίδια λαβίδα. Και να κοινωνήσετε. Από την ίδια λαβίδα. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα και για τα Ιωάννινα λόγω του υψηλού επιδημιολογικού φορτίου, με το Δήμαρχο να κάνει έκκληση για τήρηση των μέτρων. Αν με ρωτάτε αν θα εφαρμοστούν τα πιο αυξημένα μέτρα όπως στην Κοζάνη, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Όπως όλα δείχνουν, ο εφιάλτης του κορονοϊού επιστρέφει για τα καλά.